Και των βασάνων και του μαρτυρίου. Σύμφωνα με τον Απόστολο Παύλο, ο Θεός της ειρήνης και της καταλλαγής, πάντας ανθρώπους θέλει σωθήνε και εις επίγνωσιν αληθείας ελθήν. Και τούτο γιατί, έθνη τα μη νόμων έχοντα, φύση τα του νόμου ποιή, και όλα λάμπουν από χαρά. Τους παρόντες και απόντες, επωνύμους και ανωνύμους, που συνέβαλαν να φτάσουμε σε αυτή την χαράλαμπη της χαρμολύπης μας ημέρα, που οξυνώνει πνευματικά τις καρδιές και δίνει θάρρος θεϊκό στις ψυχές. Καλή αντάμωση, αδελφοί. Ο τελώνας. Σήμερα, μετά από 40 χρόνια αναμονής, ακούσαμε την καμπάνα της Εκκλησίας μας να ξαναχτυπά. Ευχόμαστε σύντομα να χτυπήσουν ξανά όλες οι καμπάνες των Εκκλησιών μας που μένουν βουβές και αλληλούργιδες σε μια ελεύθερη πλέον πατρίδα. Ευχόμαστε να χτυπήσουν στις καρδιές των ανθρώπων οι καμπάνες της αγάπης και της ειρήνης, για να μπορέσουμε μαζί να ξανακτήσουμε το μέλλον μας και να δημιουργήσουμε μια ευημερούσα πατρίδα. Ο στόχος μας επέτυχε. Διορθώθηκε η Εκκλησία και ρέξαμε και λίγο από το στόχο μας, λειτουργήσαμε την τζέλεση και θα τη λειτουργούμε κάθε μήνα να τα καταφέρουμε. Θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ σημαντική η σημερινή ημέρα, μετά από 40 χρόνια, να λειτουργήσει ξανά αυτή η Εκκλησία, η οποία ήταν στην ουσία λατημένη για τόσα πολλά χρόνια και εγκατελειμμένη. Είμαστε πολλά συγκινημένοι. Είμαστε ευχαριστημένοι γιατί έγινε τούτο το ωραίο το πράγμα και μπορεί ο κόσμος να έρχεται να λειτουργεί την Κοντέα. Ελπίζουμε να έρθουμε να λειτουργούμε μόνιμα στην Κοντέα, όχι μόνο μια φορά το χρόνο.